θέλαμε αρχικά στα Συντονιστική Επιτροπή Πειραιά να εκφράσουμε τη θλίψη μας και τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Αντώνη Καριώτη. Σαν νέοι άνθρωποι, δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους μας πως η ζωή ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να είναι ο πατέρας μας, ο μεγάλος μας αδερφός ή ο ξαδερφός μας, να λογίζεται λιγότερο από ένα εισιτήριο. Άλλη μια φορά, μπροστά στα κέρδη των εταιριών, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία. Άλλη μια φορά, διαπράχθηκε ένα έγκλημα για τα κέρδη τους. Έως εδώ, δεν πρέπει και δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τέτοιες εικόνες. Να συνηθίζουμε να λογίζονται οι ζωές μας με βάση το κόστος και το κέρδος. Οι μαθητές του Πειραιά δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Απαιτούμε να ερευνηθεί σε βάθος το έγκλημα στο λιμάνι του Πειραιά για τις συνθήκες που έγινε και να δοθούν απαντήσεις. Πού ήταν το λιμενικό? Η εταιρεία μαθαίνει στους εργαζόμενους της να σπρώχνουν όποιον δεν έχει εισιτήριο πρώτα? Γιατί ξεκίνησε το πλοίο να υπήρχε άνθρωπος στη θάλασσα? Γιατί ανακοίνωσαν στους επιβάτες ότι ξεκίνησαν καθυστερημένα χωρίς δική τους ευθύνη? Για να μην χάσουν από το χρόνο τους που είναι χρήμα. Όλοι οι μαθητές που είμαστε στα σχολεία του Πειραιά και συμμετέχουμε στη Συντονιστική Επιτροπή δεν θα ηρεμήσουμε μέχρι να δικαιωθεί ο Αντώνης. Θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα με τους εργαζόμενους και τους φοιτητές, όλοι μαζί ενωμένοι. Από τη Δευτέρα που χτυπάει το πρώτο κουδούνι, θα είμαστε έτοιμοι, όπως το αποδείξαμε και πέρσι, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπως και οι φοιτητές όλης της χώρας, είμαστε συντετριμμένοι από αυτό το φρικαλαίο έγκλημα που πραγματικά εκφράζει όλη την αποκτήνωση που μπορεί να γεννήσει ένα σάπιο σύστημα το οποίο γεννά όλο και περισσότερο τραγωδίες όπως ζει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλία, φωτιές που καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους. Δείτε τι έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Νεκρούς στην καραντίνα, στην πανδημία, γιατί η υγεία ήταν κόστος. Νεκρούς, χαμένες περιουσίες στις πυρκαγιές, γιατί η πρόληψη και η καταστολή των πυρκαγιών είναι κόστος. Νεκρούς εργάτες στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί τα μέτρα προστασίας για να δουλεύουν είναι κόστος. Και τελικά είναι κόστος η ζωή μας. Και τελικά είναι κόστος ακόμα και το ότι αναπνέουμε. Και όλοι έχουν βάλει τη γάτα τους να κλαίει για αυτά τα τραγικά, τα φρικαλέα που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό της εταιρείας, αλλά κανένας δεν λέει το ποιος είναι αυτός που διαμορφώνει τέτοιες συμπεριφορές, τέτοιους ανθρώπους να μπορούν να μετράνε ακόμα και το τελευταίο λεπτό για να βγάλουν περισσότερα κέρδη οι εφοπλιστές. Αυτή είναι η κατάσταση, να μην συνηθίσουμε τη φρίκη και τη βαρβαρότητα, αλλά να είμαστε αυτοί που θα μπούμε μπροστά στην πάλη για την ανατροπή. Καταναγκάζουμε τις δολοφονικές ενέργειες μελών του πληρώματος που εμπλέκονται σε αυτή την κοινωνία. Οι εγκληματικές ενέργειες των αυτεργατών που συμμετείχαν στο θάνατο του Αντώνη δεν μπορούν ούτε να συγκαλυφθούν, αλλά ούτε και να σπηλώσουν το σύνολο των αυτεργατών που δίνουν καθημερινά τον αγώνα για την προστασία και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Από την πρώτη στιγμή στα σωματεία μας με δελτίου τύπου αναδείξαμε τις εγκληματικές ευθύνες της εφοπλιστικής εταιρείας, του Υπουργείου Ναυτιλίας και των Λιμενικών Αρχών. Επισημάναμε ότι από το σύνολο των ακτοπλοϊκών εταιριών δεν εφαρμόζεται ακόμα και αυτή η νομοθεσία που καθορίζει τη διαδικασία απόπλου κατάπλου των πλοίων και παράλληλα αναδείξαμε τις ευθύνες των λιμενικών αρχών. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η παρεμβάση μας η σημερινή έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΜΙΟ που αποφασίστηκε ομόφωνα 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Τετάρτη 13 Σεπτέμβρη. Θέλουμε να επισημάνουμε και στη σημερινή συγκέντρωση ένα γεγονός που κατακύλαμε σήμερα σε δελτίο τύπου, ότι παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ώρες να εξελίσσεται στο διαδίκτυο από γνωστούς ακροδεξιούς λογαριασμούς μια συκοφαντική επίθεση ενάντια στα αναστεγατικά σωματεία Πεμέν, Στέφενσον, Πεμαγέν που ανήκουν στο ΠΑΜΕ.
αναπαράγεται πως οι τέσσερις συλληφθέντες που ευθύνονται για την ενσυχρόν δολοφονία του 36χρονου Αντώνη είναι μέλη του ΠΑΜΕ. Το άγχος τους όμως να βγάλουν λάδι τους πραγματικούς ενέχους για αυτό το έγκλημα τους οδήγησε να είναι λίγο απρόσεκτοι. Μια και τα σωματεία που εκπροσωπούν τις ειδικότητες των τεσσάρων συλληφθέντων είναι τα σωματεία των πλοιάρχων ΠΕΠΕΝ και ναυτών ΠΕΝΕΝ, τα οποία δεν ευθύνονται. Δεν ανήκουν στο ΠΑΜΕ, αλλά ούτε και οι ίδιοι προσωπικά είχαν ποτέ καμία σχέση με το ΠΑΜΕ.